Γεια χαρά! Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα βίντεο του mygreekteacher.org. Σήμερα μιλάμε για την εκπαίδευση και θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια την άποψή σας για το πότε ξεκινάει και πότε και αν τελειώνει η εκπαίδευση στη ζωή μας. Η δική μου άποψη είναι ότι η εκπαίδευση είναι μια καθημερινή διαδικασία που επιλέγουμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι κάτι συνεχές στη ζωή του ανθρώπου. Πολλές φορές μπερδεύουμε την εκπαίδευση με το σχολείο, το πανεπιστήμιο και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Η εκπαίδευση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, μέσα στο σπίτι, από τους ανθρώπους που μας φροντίζουν ως μωρά, μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, που κάθε μέρα μπορούμε να βλέπουμε κάτι που θέλουμε να μάθουμε, να βλέπουμε μία καλή συμπεριφορά που θέλουμε να μιμηθούμε. Έτσι λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι η εκπαίδευση μας ξεκινά από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής μας μέσα στο σπίτι. Αμέσως μετά, γύρω στα 4 με 5 χρόνια, ξεκινάμε να πηγαίνουμε στο σχολείο. Έτσι τα παιδάκια μαθαίνουν να φέρονται, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, μαθαίνουν να μιλάνε και όλο αυτό δείχνει πόσο εκπαιδευμένα είναι. Αργότερα, σε μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, ακόμα περισσότερο τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν, να κάνουν διάλογο, να επιχειρηματολογούν και έτσι φαίνεται πόσες γνώσεις έχουν και πόσους κανόνες συμπεριφοράς μπορούν να ακολουθήσουν, πόσο σωστά μπορούν να φερθούν στους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Η εκπαίδευση λοιπόν δεν σταματάει μετά το σχολείο ούτε μετά το πανεπιστήμιο. Καθημερινά, κυκλοφορώντας στο δρόμο, πηγαίνοντας στη δουλειά, πηγαίνοντας για ψώνια, μένοντας μέσα στο σπίτι με τους φίλους μας, δείχνουμε πόσο καλά εκπαιδευμένοι είμαστε να φερόμαστε, να μιλάμε, να μαθαίνουμε. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα επιλέγουμε να φερθούμε όμορφα, επιλέγουμε να δούμε μια καλή συμπεριφορά και να θέλουμε να την κάνουμε κι εμείς, επιλέγουμε να θέλουμε να μάθουμε κάτι νέο ακούγοντας ένα podcast, διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακούγοντας μουσική, πηγαίνοντας στο θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για να συνεχίζεται η εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες των ανθρώπων, τις μεγαλύτερες, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί, να έχουμε ένα μυαλό ανοιχτό, μία διάθεση να μάθουμε, να ακούσουμε, να καθίσουμε και να ακούσουμε αυτό που κάποιος έχει να μας δείξει, να μας πει. Και να σεβαστούμε ότι μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που ακούμε, μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, αλλά μπορούμε απλώς να περάσουμε στο επόμενο, χωρίς να μιλήσουμε άσχημα, χωρίς να φερθούμε απαξιωτικά, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι κάτι που φαίνεται τόσο από τις γνώσεις που έχει κάποιος, όσο και από την καθημερινή του απλή συμπεριφορά. Η συμπεριφορά που δείχνουμε στους γύρω μας δείχνει πόσο ανοιχτοί είμαστε να εκπαιδευόμαστε κάθε μέρα και πόσο καλά εκπαιδευμένοι είμαστε μέχρι σήμερα. Αυτά από μένα. Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα και θα χαρώ να διαβάσω όλα σας τα σχόλια. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.